Νέο άνοιγμα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών αλλά και των ευρωεκλογών του Μάη επιχειρεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πρωτοκλασσά τα στελέχη του οποίου έχουν ήδη ξεκινήσει τις εξορμήσεις τους στην περιφέρεια. Χθες το απόγευμα, στο Ρέθυμνο, βρέθηκε ο βουλευτής του κόμματος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Χρήστος Κατσότης, ο οποίος στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης που έγινε στο εργατικό κέντρο της πόλης κάλεσε τους πολίτες του νομού να στηρίξουν τις θέσεις αλλά και τους υποψηφίους του κόμματός του στις επερχόμενες εκλογές. Το ΚΚΕ απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους και τους καλεί εν ώψη των εκλογών να στηρίξουν τα δικαιώματά τους, τη ζωή που δικαιούνται, να τιμωρήσουν αυτούς που υπονομεύουν τη ζωή τους, τα δικαιώματά τους. Έχουν πείρα από τους αγώνες μέχρι σήμερα, από την πολιτική που άσκησαν οι δυνάμεις που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους επιχειρηματικούς ομίλους, και πρέπει να δώσουν απάντηση, να τους τιμωρήσουν, στηρίζοντας το ΚΚΕ. Το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, στρέφοντας τα πυρά του εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε πως το εν λόγω οικοδόμημα είναι εχθρικό για τους πολίτες των λαϊκών στρωμάτων, τους οποίους και κάλεσε να το αποδοκιμάσουν με την ψήφο τους. Και πρέπει να απαντήσουν στηρίζοντας το ΚΚΕ, που είναι το μόνο κόμμα που από την αρχή είπε την αλήθεια και επιβεβαιώνεται δυστυχώς καθημερινά σε σχέση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις συνέπειες που έχει αυτή για τα λαϊκά στρώματα. ΚΚΕ παντού, στην Ευρωβουλή, στις περιφέρειες, στις δημοτικές εκλογές. Ωστόσο, στη διάρκεια της χθεσινής πολιτικής εκδήλωσης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ανωδικές τάσεις που καταγράφονται και φέτος στον τομέα του τουρισμού στη χώρα μας. Είμαστε εδώ και συζητάμε για τον τουρισμό και είναι ένα παράδειγμα ότι η όποια ανάκαμψη δεν αφορά τον ίδιο τον λαό, τα δικαιώματά του, τη ζωή του, αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα κέρδη τους.